Η επόμενη μέρα των εκλογών στην Πορτογαλία βρίσκει τους πολίτες της χώρας να είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Η νίκη και αυτοδυναμία του Αντώνιο Κώστα εκτιμούν ότι θα δώσει μεγάλη ελευθερία κινήσεων στον πρωθυπουργό της χώρας της Ιβηρικής. Είναι η νίκη της απλής λογικής και της συνέχισης των πολιτικών που μας έφεραν ως εδώ που βρισκόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι άλλο ένα βήμα προς την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Προέρχομαι από τους σοσιαλιστές και τους ψήφισα. Πίστευα ότι θα κερδίσουν, αλλά δεν φανταζόμουν με αυτή τη διαφορά και πλειοψηφία. Λυπάμαι για τις έδρες της ακροδεξίας στις εκλογές. Αλλιώς η νίκη των σοσιαλιστών ήταν προβλέψιμη. Πριν από μερικές ημέρες, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ένα σκληρό ντέρμπι με την κεντροδεξιά. Αλλά στις κάλπες η διαφορά άνοιξε υπέρ του Αντώνιο Κώστα. Η Πορτογαλία ξύπνησε με μια νέα πολιτική πραγματικότητα, μια απόλυτη πλειοψηφία για το Σοσιαλιστικό Κόμμα που λίγοι ανέμεναν. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων έδειξαν μια κλειστή μάχη ως την τελευταία στιγμή ανάμεσα στο Σοσιαλιστικό και Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ανάμεσα στον Αντώνιο Κώστα και τον Ρούι Ρίο. Αλλά η μάχη κατέληξε να είναι προς όφελος του Αντώνιο Κώστα. Πλέον ο Αντώνιο Κώστα είναι απαλλαγμένος από κάθε πολιτικό βαρύδι στο εσωτερικό και μπορεί να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάκαμψη από την πανδημία. Παρά τα αυτά, απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα εκτός της ακροδεξιάς. Απόλυτη πλειοψηφία δεν σημαίνει και απόλυτη εξουσία. Δεν σημαίνει να κυβερνάς μόνος. Είναι αυξημένη ευθύνη. Είναι κυβέρνηση με και όλων τον πορτογαλικό λαό. Η λαϊκή ψήφος αποδοκίμασε την αντιπολίτευση αλλά και τους συγκυβερνώντες των σοσιαλιστών, ενώ υπήρξε και αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς, που έγινε η τρίτη σε μέγεθος δύναμη στο Κοινοβούλιο.